Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον, η ανταγωνιστικότητα βασίζεται στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων. Οι γνώσεις, σε συνδυασμό με τα σωστά τεχνολογικά εργαλεία, αποτελούν βασικά στοιχεία της διαδικασίας ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Η γνώση τέτοιων εργαλείων υπάρχει τόσο σε βιομηχανικούς φορείς, όσο και σε ερευνητικούς οργανισμούς. Ως εκ τούτου, η συνεργασία τους είναι σημαντική για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων με διεθνή πρόπτικη. Σε αυτό το πλαίσιο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Ελλάδας, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η Γενική Γραμματεία, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Αλεξάνδριο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης, το Ελληνικό Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, το Δίκτυο Πράξη, το Διεθνές Ελληνικό Πανεπιστήμιο, ο Ελληνικός Διεθνής Επιχειρηματικός Σύλλογος, το Υπουργείο Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο Οργανισμός Τουρισμού Θεσσαλονίκης, η Ομοσπονδία Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και η Ελληνική Εταιρεία Πληροφορικής ένωσαν τις δυνάμεις τους για να οργανώσουν μια σειρά από συνέδρια με την επωνυμία Τεχνολογικό Φόρουμ. Το 5ο Τεχνολογικό Φόρουμ πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που 20 φορείς οργανώνει για 5η συνεχή χρονιά το Technology Forum. Φέτος είναι διεθνές. Έχουμε ομιλητές από 8 χώρες, πάνω από 35 ομιλητές και σε 9 θεματικές περιοχές. Νομίζω ότι έχει πολύ παραπάνω ενδιαφέρον από κάθε άλλη και αυτό επιβεβαιώνεται από τα 250 άτομα περίπου που έχουμε ήδη σαν συμμετοχές. Κύρια, το ακριβώς είναι το θέμα, είναι η διανοητική ιδιοκτησία, η βιομηχανική ιδιοκτησία και πώς μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη και την καινοτομία της περιφέρειας. Ο οργανισμός ΟΒΗ είναι ο αρμόδιος φορέας, ο οποίος έχει σαν αποκλειστική του δραστηριότητα την πρόθεση τεχνολογικής πληροφόρησης και την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, δηλαδή των πατεντών και των βιομηχανικών σχεδίων. Προσπαθούμε στην ουσία να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν μια άλλη κουλτούρα, όπου τα καινοτόμα τους προϊόντα θα τα αξιοποιούν εμπορικά, θα τα προστατεύουν από πιθανές αντιγραφές και φυσικά θα τα βγάζουν στην αγορά, αν γίνεται και η οικονομική παραγωγή να λαμβάνει χώρα στον τόπο μας. Το έναυσμα για τη διοργάνωση της TES Week υπήρξε η ανάπτυξη συνεργειών και ο συντονισμός δράσεων των φορέων της πόλης, ώστε να δημιουργηθεί ένα κοινό σημείο αναφοράς που θα περιλαμβάνει εκδηλώσεις με επίκεντρο την τεχνολογία και την καινοτομία στη Θεσσαλονίκη. Η TES Week αποτελεί μια ενιαία και συντονισμένη προσπάθεια να ενισχύσει την προβολή δράσεων με αντίστοιχο περιεχόμενο στο ευρύ κοινό, αλλά και να προσελκύσει νέες.